Από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, Χρήστο Κατσότη από το ΚΚΕ και Μανταλένα Παπαδοπούλου, εκπρόσωπο τύπου των Εξαρτήτων Ελλήνων. Εδώ συζητάμε. Τώρα, τι θα γίνει με το Δουνουτού και με τις πιέσεις που τις και αυτό που ακούμε για συμψηφισμό. Εγώ δεν το λέω με την κακή έννοια απαραίτητα, ότι ζητάτε μια χαλάρωση εσείς και χρονικά μια χαλάρωση, διότι λέτε στους ξένους ότι παιδιά έχουμε το πρόβλημα το προσφυγικό, δεν μπορούμε δύο μέτωπα ταυτόχρονα. Έχει βάση αυτό. Και ακούγεται επίσης ότι χρονικά μπορεί να σας δοθεί μια χαλάρωση. Δηλαδή, να σας πω να ψηφίσετε κάτι τώρα, μετά τον Ιούνιο και πάμε για τον Σεπτέμβριο. Κοιτάξτε, το καλοκαίρι ψηφίσαμε μία συμφωνία κατά δική μας δήλωση δύσκολη και βαριά. Αυτή τη συμφωνία υλοποιούμε και τίποτα άλλο. Και αυτό πρέπει να είναι καθαρό προς όλους τους θεσμούς και τους ευρωπαϊκούς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση. Πώς το βλέπετε αυτό, η Τρόικα ακόμα δεν έχει έρθει. Είχατε πει ότι θα ψηφίσετε 15 Φλεβάρι. Σας λέω για τις πληροφορίες. Έχετε τώρα καλέτε. Ναι, θα ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση. Έχετε εικόνα για το πότε? Όχι, δεν έχω εικόνα και δεν είναι αρμοδιότητά μου να πω. Όχι, μήπως και τα ακούσατε την κυβέρνηση. Να πω το πότε. Θέλω να πω όμως ότι βρισκόμαστε κοντά στο να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση και ολοκληρώνοντας την πρώτη αξιολόγηση θα έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο 70% των μέτρων που περιλαμβάνονται στην τρίτη συμφωνία. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία, διότι θα αρχίσουν να πληθαίνουν οι θετικές ειδήσεις για την ελληνική οικονομία, όπως για παράδειγμα το ζήτημα να περάσουμε από ύφεση σε ανάπτυξη, να μπορέσουμε να συζητήσουμε για το χρέος. Έχουμε φύγει λίγο πιο μακριά, έχετε κάνει κάποιο άλμα. Δεν έχω κάνει κανένα. Αυτό περιέγραφε ο κύριος Τσίπρας όταν έλεγε για ανάσταση. Αυτές τις καλές ειδήσεις. Κοιτάξτε, είμαστε σε μια φάση που η ελληνική οικονομία πέφτει εδώ και 7 χρόνια. Βέβαια. Έχει τη δυνατότητα, φεύγοντας από την πτώση και περνώντας σε ανάπτυξη, να δώσει ιδίως στην πρώτη περίοδο κάποια πιο θετικά νούμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε σημαντικά κοινωνικά προβλήματα όπως έχουμε και σήμερα, τα οποία θα μας πάρει χρόνια να τα λύσουμε. Μιλώ αυτή τη στιγμή για μακροοικονομική εξισορρόπηση. Εκεί που θα κριθεί αυτή η κυβέρνηση είναι στη βελτίωση τη καθημερινότητα των πολιτών. Κάνετε ένα άλμα όμως τώρα, γιατί ακόμα δεν είμαστε με τα μέτωπα ανοιχτά. Ασφαλιστικό είναι ανοιχτό, αγροτικό είναι ανοιχτό, δημοσιονομικό είναι ανοιχτό. Απαντώ λοιπόν ευθέως το ερώτημά σας, ότι εμείς δεν επιχειρούμε συμψηφισμό με το ζήτημα του προσφυγικού. Είναι αίτημα δικό μας ότι πρέπει να κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση. Όλοι καταλαβαίνουν στην Ευρώπη. Πρέπει να πάρετε μέτρα που σας πιέζουν και που δεν γίνεται να τα πάρετε. Εσείς το έχετε πει ήδη. Είναι συμφωνημένα τι μέτρα θα πάρουμε και τι μέτρα δεν θα πάρουμε. Μιλάνε για δημοσιονομικά κενά, μιλάνε και για άλλα μέτρα. Είναι δημοσιονομικό κενό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσουμε στο πρωτογενές πλεώνασμα το 2017 και το 2018. Ναι. Δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Είναι η συμφωνία που υπογράψαμε το καλοκαίρι και έχουμε συμφωνήσει σε σχέση με αυτά που είχαν συμφωνήσει. Όλα τώρα θα γίνουν αυτά. Οι προηγούμενοι πρέπει να αποφασιστούν από τώρα. Όχι, να ψηφιστούν τώρα, γιατί εγώ ακούω ότι μπορεί να πάνε χάρτης, για τον Ιούνιο. Ο οδικός χάρτης ναι, πρέπει να αποφασιστεί από τώρα. Η εξειδίκευση των μέτρων μπορεί να έρθει και στην πορεία. Θέλω να πω ότι μπορεί να πάνε κάποια πράγματα και μετά. Μπορεί να πάνε κάποια πράγματα μετά. Να γίνει κατανοητό ότι με τη συμφωνία που είχαμε το καλοκαίρι έχουμε υπογράψει 20 δισεκατομμύρια λιγότερα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2018 σε σχέση με αυτά τα οποία προβλέπονταν εσείς λέτε προηγουμένως. Λοιπόν, μπορεί να άρα λοιπόν κάποια δεν πράγματα υπάρχει μετά. Κενό στον προϋπολογισμό, δεν υπάρχει έλλειμμα. Λέτε εσείς ότι κάποια πράγματα μπορεί να πάνε και μετά. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι χρειάζεται μια συμφωνία στο τεχνικό επίπεδο και πολιτική λύση. Αυτή θα μπορούσε Ελλάδα να περιλαμβάνει μείωση συντάξεων. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσακαλώτος νομίζω το έθεσε σαφώς και ο Πρωθυπουργός απολύτως σαφώς. Είναι λάθος. Μα ο Πρωθυπουργός άρχισε και μιλάει για 1.200 ευρώ σύνταξη. Όχι, δεν πάει έτσι. Έτσι ανησύχησαν πολύ. Δεν πάει έτσι. Άρα έχετε την ίδια βεβαιότητα. Εμάς η διαπραγματευτική μας γραμμή είναι οι κύριες συντάξεις να προστατευτούν απολύτως όλες. Μα είπε ότι δεν θα δώσω μάχη τα 1.200. Πάνω από 1.200 δεν θα δώσω. Το πιστεύω ότι δεν θα δώσω. Όχι. Λέμε ότι η απόλυτη προτεραιότητά μας, δίνουμε μάχη η απόλυτη προτεραιότητά μας είναι να προστατεύεται κάποιος ο οποίος είναι σε χαμηλότερα οικονομικά κλιμάκια από κάποιον που είναι σε υψηλότερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υποχωρούμε από τη θέση που λέει την απόλυτη προστασία όλων. Αυτό είναι μια γενική αρχή. Μισό λεπτό, γιατί είναι βασικό. Επιτρέψτε μου. Αν σου δώσετε 10 δευτερόλεπτα, δεν θα περιμένουμε κανένα θαύμα. Αν εσύ ήσουν από τον Δουνουτού ή Τρόικα και άκουγες τον Πρωθυπουργό να λέει. Ο κύριο
μάχη Τσίπρας, τη δίνουμε γι' αυτό, για τα 1200. Αυτό που είπε. Τι θα κάνετε. Δεν είπε ο κύριος Τσίπρας τη διατύπωση την οποία χρησιμοποιείτε εσείς. Είπε η αρχή, που επιτρέψτε μου, η αρχή η οποία διατύπωσε ο κύριος Τσίπρας στην έντευξή του είναι ότι εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε βάρος από αυτοί οι οποίοι είναι απολύτως φτωχοί, εξαθλειωμένοι, και αυτό το βάρος θα, αν δεν μπορούμε με κάποιο τρόπο να το εξαφανίσουμε, θα το προσθέσουμε σε αυτούς που έχουν μια μεγαλύτερη δυναμική. Όχι, δεν είναι για τα 1200. Είναι η κουβέντα που γίνεται για το ασφαλιστικό, για το φορολογικό, για το σύνολο της οικονομικής πολιτικής. Δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση. Το είπατε, κύριε Χαϊάδη. Δεν το λέω λοιπόν ξανά. Η απόλυτη. Η απόλυτη. Όλων των κύριων. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τις μειώσεις στις επικουρικές. Για τις επικουρικές, το σχέδιο το οποίο έχουμε καταθέσει εμείς καλύπτει σήμερα το ύψος των επικουρικών. Ναι, όχι για την περίπτωση που επιμείνουν οι άλλοι, λέω. Εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα πολιτικής διαπραγμάτευσης. Εκτιμούμε όμως ότι αν προστατευθεί το εισόδημα και των επικουρικών συντάξεων, αυτό θα λειτουργήσει ευεργετικά για την οικονομία, θα δώσει θετικότερη επιτάχυνση στη διαδικασία της ανάκαμψης και θα διατηρήσει το δίκτυο κοινωνικής ασφάλειας, διότι στην Ελλάδα, δυστυχώς, μετά από 7 χρόνια κρίσης, οι συντάξεις, πέρα από τον λόγο του προσπορισμού της τρίτης ηλικίας, έχουν και ένα δίκτυο κοινωνικής ασφάλειας, όπου η σύνταξη δίνεται στο παιδί, δίνεται στο αγκώνι για να καλύψει καθημερινότητα. Άρα λοιπόν, επειδή διάφοροι από αυτούς οι οποίοι σήμερα μας πιέζουν και αρκετά έχουν παραδεχτεί στο παρελθόν και λάθος πολλαπλασιαστές και λάθος συνταγές και τεχνικές αστοχίες. Ναι, βέβαια, στο δουνουτού. Και τεχνικές αστοχίες στο πρόγραμμα, θα πρέπει να μας πούν πώς θα αυτές οι πληγές θα ανακουφιστούν, θα καλυφθούν, αλλά και πώς δεν θα δημιουργήσουμε νέες. Διότι αν πάμε στη λογική να αντιμετωπίσουμε την οικονομία μόνο ως νούμερα και όχι ως ανθρώπους, θα φτιάξουμε εξαμβλωματικά πράγματα σαν αυτά τα οποία έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και η καταστροφή της ελληνικής οικονομίας δεν θα μπορέσει να πάρει ένα τέλος. Ταυτόχρονα θα γκρεμιστεί και η εμπιστοσύνη που με τόσο κόπο χτίσαμε από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι σήμερα, έχοντας εφαρμόσει το πρόγραμμα σε όλα του τα σημεία με πλήρες χρονοστόχο διάγραμμα. Άρα λοιπόν, εμείς από την πλευρά μας δεν καθυστερούμε, θέλουμε ταχεία ολοκλήρωση αξιολόγησης και είναι συμφέρον της Ευρώπης και πολιτικό και γεωστρατηγικό, να έχει στον νοτιοανατολικό ακροτής ένα κράτος σταθερό, το οποίο να μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της, ότι δεν του παρόντος και του μέλλοντος. Να πάνε κάποια πράγματα λίγο πιο μετά. Εγώ αυτό κατάλαβα. Η βούλησή μας είναι να τελειώναμε χθες. Διότι τα επόμενα νομοσχέδια τα οποία θα έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή, για παράδειγμα ο αναπτυξιακός νόμος και η ρύθμιση του χρέους, θα δώσουν τη δυνατότητα το μείζον ζήτημα της πτώσης ελληνικής οικονομίας από το 2010 να το ανασχέσουμε. Κύριε Καρακούνη, να πάμε προς τα πάνω. Παρακαλώ, κύριε Καρακούνη. Απλά μια παρατήρηση, επειδή είπε ο κ. Ζαχαριάδης ότι η οικονομία πέφτει.